Bonsoir, Greymers, καλώς ήρθατε στο σημερινό βίντεο που θα δούμε ένα πανέμορφο γαλλικό indie τίτλο. Το γαλλικό δεν θα το νιώσετε πολύ, περισσότερο ότι εξελίσσεται η Γαλλία, αλλά έχω αλλάξει τη γλώσσα να μιλάνε αγγλικά, οπότε όλα καλά. Και πιθανόν να μιλάμε για ένα από τα καλύτερα πάλι indie παιχνίδια της χρονιάς. Καλώς ορίσατε στο γραφικό Dordogne. Τώρα τόση βροχή έχω φάει εδώ πέρα αυτές τις μέρες στο σπίτι, πρέπει και εδώ να ξεκινάμε με βροχή. Μας μαύρισες. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Και ανοίγει ο ουρανός. Και φαίνεται μέσα... Σκατά ανοίγει ο ουρανός. Πολύ μαύρη έλα ρε φίλε. Η πρώτη μου ανάμνηση, είχα χαθεί σε μια γειτονιά κάπου στην Τούμπα. Ισχύει και εγώ έχω ξεχάσει πολλά πράγματα μικρότερος, σαν να μην γίνανε ποτέ, οπότε συμπάσχω. Τόσες και τόσες εμπειρίες περνάμε όσο περνάνε τα χρόνια. Είναι λογικό κάποιες λίγο να τις αφήνουμε στην άκρη, να τις σβήνουμε, δεν ξέρω να σβήνονται, αλλά τουλάχιστον να τις δίνουμε τόση σημασία. Κεφάλαιο 1, το σπίτι. Η Μιμή λέει αυτό το όνειρο ξανά. Το κεφάλι μου πονάει και το ίδιο η πλάτη μου. Ποιος οδηγάει, να ρωτήσω εγώ. Πού το τηλέφωνό μου. Πρέπει να είναι ο πατέρας. Open the bag. Ναι, αν με αφήσεις. Α, φτάσαμε. Ωραία. Όπα, α, ωραίο! Το βρήκαμε το τηλέφωνο. Το Nokia, το αθάνατο, διάβαστο. Που είσαι, λέει, η μάνα σου ανησυχεί. Κάτσε να απαντήσουμε. Όχι μακριά από τον Dordogne. Το Dordogne, φαντάζομαι, είναι η περιοχή, είναι και έτσι λέγεται και το παιχνίδι. Θα απαντήσει. Ναι, περίμενε, μωρέ. Όπα, κι άλλο μήνυμα. Τι έγινε, όχ. Κάτι μου λέει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τι ελπίζεις να επιδιώξεις, λέει. Θέλω να καθαρίσω το σπίτι. Νόρα μου άφησε ένα κουτί, λέει, αναμνήσεις. Πρέπει να βρω κι άλλα. Χρειάζεται να το κάνω αυτό. Πρέπει να βρω να απαντήσεις. Ναι, μην κάνουμε ότι θέλουμε να μαλώσουμε. Δεν χρειάζεσαι, λέει, έλα σπίτι. Δεν θα καταλάβει ποτέ. Μισούσε την ώρα. Όπα, κάτι με λέει, η Νόρα μας άφησε. Και άλλο μήνυμα καπάκι. Δεν έχει σημασία, λέει. Η υπεύθυνη κάτι για απομάκρυνση, λέει τώρα. Removal people έρχονται, λέει, την Παρασκευή για να ξεφορτωθούν όλα τα σκουπίδια. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν. Μου λέει η Μιμή. Δεν θα είναι εύκολο αυτό. Θέλω να σταματήσω να απαντάω για τώρα. Αλλιώς συνεχίσει μηνύματα, να στέλνει μηνύματα μέχρι να φτάσω σπίτι. Την ίδια εβδομάδα, λέει, έχασα τη δουλειά μου και τη γιαγιά μου. Α, γιαγιά είναι η Νόρα. Και βρήκα 2 γράμματα. Έζα στα χέρια μου, λέει, 2 γράμματα. Τι είναι αυτά τα γράμματα. Πού είναι τα γράμματα. Όπα. Άρα το γράμμα. Αγαπητέ Fabrice, σου γράφω για να σου πω ότι σύμφωνα με την διαθήκη της μητέρας σου και το πρόσφατο τηλεφώνημα, το σπίτι στον Dordogne θα αδειάσει την επόμενη εβδομάδα. Τα συλληπιτήριά μου τέλος πάντων για την απώλειά σας. Η Νόρα ήταν φίλη μου και ελπίζω να μην πειράζει που λέω ότι παρά τις διαφορές μας, ξέρω ότι νοιαζόσουνα για αυτήν όπως νοιαζόταν αυτή για σένα. Ο συνημέρωσέ μας λέει άμα θέλεις, άμα αλλάξεις γνώμη, όσον αφορά την πόλη του σπιτιού. Τα βρεις, λέει, σε αυτό το φάκελο μερικές λέξεις που είναι για την κόρη σου. Σε ευχαριστώ, λέει, που το δώσεις αυτήν κατευθείαν. Με τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια, Simon Langlois Guiaud, Notary, Bordeaux, France. Έκλεψα, λέει, αυτό το γράμμα του μπαμπά. Δεν θα μου έλεγε, λέει, ποτέ για την ώρα, λέει, για την ίδια μου τη γιαγιά. Αλλά το επόμενο μήνυμα, λέει, ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη. Όχ, μας άφησε το σπίτι η γιαγιά. Πού το άλλο το γράμμα. Πώς βρήκες και πάρκαρες εκεί μέσα, μωρέ. Για διάβασε το άλλο το γράμμα. Πάρα πολύ ωραίο animation, έτσι. Dear Mimi. Mimi, εντάξει, Mimi. Για πες, αυτή είναι η γιαγιά τώρα, η Νόρα. Α, γιατί. Τι συνέβη και έγινε αυτή η επιλογή. Έκανε OnlyFans γιαγιά. Ω, βαρύ γράμμα. Λάθος τροφή. Α, δυσκολεύεσαι. Μεγάλο τους τρώεν. Βέβαια, έχει γίνει εδώ η ολόκληρη Μιμή. Θα παίζει. Όπα, τι έχει κλειδί στο λαιμό της η γάτα. Το πρώτο μας quest είναι να πιάσουμε τη γάτα για να μπορέσουμε να πάμε στο σπίτι, από ό,τι κατάλαβα. Άρα δεν μας άφησε το σπίτι, κολόγρια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το στυλάκι αυτό πάνω, το ζωγραφιστό που θυμίζει λαδομπογιά, να το πω. Δεν είμαι και ο απόλυτος γνώστης. Δεν το θυμάμαι, λέει, αυτό το μέρος. Έχω έρθει εδώ ξανά, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Πού κρύψαν το κλειδί. Το είδαμε το κλειδί, Μιμή. Άκουσέ με. Βλέπω κάτι, λέει, στο γραμματοκιβώτιο. Α, ένα κλειδί. Πρέπει να το ρίξαν εκεί μέσα. Empty that letterbox. Οκ. Okay. Διαφημιστικά. Ωραία, ναι. Μια γάτα. Κάποιος έχασε τη γάτα του. Α, νόμιζα η γάτα η ίδια αυτή γράμμα. Και ένα γράμμα για την οικογένεια της Νόρας. Άκουσα, λέει, ότι για το χαμό της Νόρας και θέλω να μοιραστώ μαζί μου τα συλληπιτήριά μου. Τέλος πάντων, όλη η πόλη, λέει, μοιράζεται τον πόνο σας και ελπίζουμε να βρείτε τη Γαλήνη, γνωρίζοντας ότι η Νόρα, πόσο καλό έκανε η Νόρα από τότε, λέει, μετακόμισε στην περιοχή τη δεκαετία του 50. Προσωπικότητα η γιαγιά. Can't get my fingers to the opening. Παλιά ήμουν πιτσιρικάς, έτσι έπαιρνα τα γράμματα από το γραμματοκιβώτιο. Γιατί βαριόμουν να πηγαίνω σπίτι, να παίρνω το κλειδί, να πηγαίνω να ανοίγω. Έβαζα το χέρι μου από μέσα και έκανα έτσι και κατάφερα και έπιανα με τις άκρες τα γράμματα και τα τραβούσα προς τα πάνω και τα έβγαζα. Τι να κάνω, να το ξυλώσω. Shake the letterbox. Σπάστο! Κατάλαβα. Α, δεν μας βάλουν φυλακή. Και τώρα αυτά πώς θα τα ξυλώ. Α! Είχαμε στην τσέπη μας ένα κατσαβίδι. Όμορφα. Ξύλωστο. Και τσίμπα το κλειδί. Και τώρα θα μας την έχει πει η γιαγιά, το κλειδί θα είναι για τίποτα άσχετο. Τρέμω, λέει. Έλα, γλυκά γλυκά. It fits. Κλείδωσα. Όμορφα. Έπρεπε να χειριστείς και τα τρία σημεία για να μπορέσεις να έχεις μια πόρτα. Δεν μπορούσα απλά να κάνεις αυτό και να τις μπρόξεις. Δεν θυμάμαι τίποτα για αυτό το μέρος. Αν και, λέει, αισθάνεται σαν σπίτι. Κρίμα που δεν μπορώ να δω τίποτε. Άνοιξε καπατζούρι. Όπα, κεράκι. Αναπτήρα έχεις τα μάξι ή μόνο κατσαβίδι. Α, έχουμε σπίρτα εδώ. Γεια σου, ρε γιαγιά. Πάρ' το σπίρτο και. Οπ. Υπέροχα. Και έτσι όπως είμαι, βάλεις φωτιά το σπίτι. Κλείδι, λέει. Τσεκ, φως, τσεκ. Επόμενος στόχος, το κουτί που μας άφησε η Νόρα. Σταμάτα να μιλάς στον εαυτό σου, Μίμη. Μη σταματάς, Μίμη. Γιατί πρέπει να βγάλουμε νόημα την ιστορία. Αυτό το στυλό. Remove the cup. Τι είναι, πένα. Και κάτι είχε μέσα. Όπα! Τι λες, ρε γιαγιά. Η CIA. Πρόσεχε με το κάψουμε στο κερί. Θυμάσαι αυτό το στυλό. Το ήξερα ότι το βρεις κατευθείαν. Ξόδεψα ένα καλοκαίρι γράφοντας με αυτό, γράφοντας το. Περίμενε, λέει, θυμάμαι. Κατάλαβες, είναι αυτά. Θυμάσαι, βρίσκεις πράγματα, ερεθίσματα. Μπορεί να σου θυμίσουν αναμνήσεις οποίες έχεις ξεχάσει πολύ παιδικές. Αρχίζει τρυπάρει τώρα η Μιμή. Fabrice, I know how to bring up a child. We'll have fun, the two of us. Και τώρα έχουμε flashback από τότε που είδανε μωρό και την παράτησε εδώ ο πατέρας της. 1982. Τότε γεννήθηκα εγώ, Μιμή. Ακόμα δεν μάθαμε βέβαια για ποιο λόγο την απέκλεισε ο πατέρας. Επίσης φαντάζομαι αυτή είναι μουτρωμένη γιατί την άφησε εδώ στο χωριό. Έλα, λέει, πάρε τη βαλίτσα σου και έλα στο δωμάτιο. Whatever, ok. Κλασικό μαλακισμένο. Πήγαινε, λέει, ξεπακέταρε πρώτα, μετά θα φάμε κάτι. Οκ, okay, γιαγιά. Κλασική γιαγιά, θα μας μπουκώσει μέχρι να γίνω 100 κιλά η Μιμή και να κατρακυλάει το βουνό. Από εδώ. Α, πρέπει να τα κάνω τα κλάσπς ένα-ένα. Οκ. Okay. Έχουμε και λέμε, οπότε άνοιξε σιρτάρι. Πρώτο τέτοιο εδώ. Τι υποσυνείδητα τα μηνύματα είναι αυτά που μας δίνεις. Protective mom. Προστατευτική μητέρα. Με προστατεύει πάντα, λέει, σαν να είμαι μωρό. Κουραστική. Φαντάζεται, λέει, προβλήματα. Λέει και είναι εξουθενωτικό. Παντόφλες κανονικά δεν παίρνουν σιρτάρι. Βλαμμένο, τις αφήνεις κάτω. Λοιπόν, επόμενο σιρτάρι. Βαρετά. Αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ βαρετό. Επίσης μου αρέσει που είναι κοκαλωμένα όλα τα ρούχα. Τα βάζουμε μονοκόμματα στα σιρτάρια. Και στο τρίτο κάτω βάζουμε τον μπουρίτο. Α, ο παππούς! Πού είναι ο παππούς? Συμπαθώ, λέει, τη γιαγιά, αλλά χωρίς τον παππού θα είναι περίεργο. Όχι, ο παππούς τι έγινε? Πρόσφατα τον χάσαμε και τέτοια πράγματα. Και τα γυαλιά σιρτάρια. Τι να βάζει τα γυαλιά σιρτάρια και πόσο μάλλον στο κάτω-κάτω σιρτάρι. Και σου το μάθει αυτό το παιδί να πακετάρει. Ωραία, λέει, καλύτερα να πάω κάτω. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ το καπέλο της. Έχω ένα ίδιο. Shift δεν τρέχει έτσι, όχι, μόνο περπατώντας πάει. Είναι σε αυτήν την ηλικία που άμα τρέξει πες να σκοτωθεί. Τι έχουμε εδώ. Όπα. Collect the new sticker, έχει και τέτοιο το παιχνίδι. Να, εδώ η γιαγιά ή πλένει πιάτα ή παρακολουθεί καυγά σε καρτούν. Λοιπόν, γιαγιά, τι έχεις κάνει? Του καλόψε, θέλω κάποια πατάτη γανιτή, κάνα τέτοιο, έτσι. Μπορώ να πάω έξω να παίξω. Είναι ώρα, λέει, για δείπνο τώρα. Γιατί δεν ζωγραφίζεις, λέει, κάτι? Έχει χαρτί στο σαλόνι. Χαρτί που θα βρούμε τώρα, γιαγιά. Όπα, τι έχουμε εδώ. Μας πήρε δώρο η γιαγιά καινούργιο μπλοκ ζωγραφικής. Δεν μπορούσα να βρω χαρτί, λέει, οπότε χρησιμοποιήσω αυτό το παλιό πράγμα. Όχι, κάτι μου λέει η γιαγιά. Ήταν ζωγράφος ή ζωγράφιζε και η ίδια. και θα της πάρουμε το δικό της. Να ζωγραφίσω, λέει, δεν είμαι 7 λέει πλέον. Τι να ζωγραφίσω, τι είναι αυτό. Απ' τη Sailor Moon, ο άλλος με τα γυαλιά. Α, πρέπει να κουνήσω εγώ το μολύβι. Συγγνώμη, περίμενα να το κάνεις μόνη σου. Η αλήθεια είναι το έχεις ανάγκη αυτό να το ζωγραφίζεις, γιατί σκατά ζωγραφίζεις. Γονείς, λέει, πάντα ασφαλής επιλογή. Α, και η μαμά, δεν το ξέρα, γιατί δεν με είπες ότι θα κάνουμε κι άλλα. Ωραία, βάλουμε τη μαμά να κρατάει το χέρι του μπαμπά. Πιάνει και το χεράκι της, μια χαρούμενη οικογένεια για να μην έχει ψυχολογικά προβλήματα η μικρή. Τελείωσες γυαλιά, περίμενε γυαλιά. Πώς την έκαισαι. What have you done? This isn't for drawing. It looked old and of course it's old. I've had it since before your dad was born. Που το φαντάστηκα θα γινόταν αυτή η παρεξήγηση. Πάρα πολύ ωραία τα cutscenes. Και τώρα στεναχωρήθηκε η μιμή μας. Ράμορη καημένη, απολογείται η γιαγιάκα, συγγνώμη λέει. Άκου να δεις, είναι αυτό. Αυτό είναι σιωπή. Μπορούμε και εμείς να απολογηθούμε, το πιο σωστό. Έτσι, και εμείς κάναμε λάθος, δεν πειράζει και οι δύο πλευρές μπορούν να τα βρούνε. Συγγνώμη, λέει, νόμιζα κι εγώ, όχι, λέει, καλά είναι γλυκιά μου, μια χαρά. Τώρα καθόμαστε και μαλώνουμε για ένα χαρτί. Ναι, αλλά τώρα μας κίνησε την περιέργεια, παιδιά, που είμαστε κι εμείς, μικρά παιδιά, συγκεκριμένα, σκάστε. Οπότε θα ρωτήσω για τον binder κι εγώ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, ο παππούς σου κι εγώ το χρησιμοποιούσαμε για να γράφουμε στους ο ένας τον άλλο, λέει, μέσα από αυτές τις σελίδες. Άρα, λέει, είναι πολύτιμο, ναι. Αλλά ξέρεις τι, γιατί δεν το παίρνεις. Ελπίζω να μην έχει γράψει τίποτα περίεργο παππούς, όταν στον πόλεμο, ας πούμε, να ήταν λίγο ξέρεις, στις ανησυχίες του, είχε καιρό να δει γυναίκα και έστελνε τίποτα περίεργα μηνύματα στη γιαγιά. Υποσχέσουμε ότι θα συνεχίζει να γράφει και να ζωγραφίζεις αυτό, θα το κρατήσει ζωντανό. Οκ. Α, τα βρήκανε. Έμιμη μου, μπράβο. Τα βρήκανε με τη γιαγιάκα, τώρα κρίμα ήτανε. Θυμήθηκα λέει το binder, πως είναι στο κουτί. Το κερί θα κρατήσει για πάντα, σαν ανοίξουμε τα παντζούρια. Η πρώτη μου σκέψη αυτή δεν ήτανε ρε μιμή μου. Δηλαδή, αχ, ήτανε και smart παντζούρια. Άνοιξαν όλα με ένα. Άρα τώρα έχουμε αρκετό φως να ψάξουμε το κουτί. Περνάει από εδώ, περνάει από εδώ. Οπ, ρίξε κατούριμα. Τι είναι αυτό? Όπα. Πολύ παιχνιδιά ρε γιαγιά πάντως έτσι, έχει αφήσει μηνύματα παντού. Αν πάρουμε αυτό το κουτί. Και κάτι μου λέει ότι δεν έχει αφήσει μόνο αυτό, μόνο το binder μέσα η γιαγιά. Έχω να έρθω εδώ 20 χρόνια, η γιαγιά μου άφησε ένα κουτί, θα πρέπει να είναι στο δωμάτιό μου. Ναι, να ανοίξουμε τα παντζούρια λοιπόν. Υπέροχα, έτσι να μπήκε λίγο φως μέσα, να φύγει μούχλα. Αυτό το κουτί, όχι έτσι, σιρτάρια ψάχνουμε. Όπα, κασέτα. Ναι, η μιμή έχει κασέτα player όμως. Αυτό είναι αρχαίο λέει που θα βρω ακριβώς το 2002. 20 χρόνια πριν, ναι, ήταν τα CD τότε νομίζω. Γράμματα λέει, καλύτερα να τα αποθηκεύσω. Δεν θέλω αυτοί που θα έρθουν λέει, να πάρουν πράγματα να τα πετάξουν. Ελέτερ λέει, η ώρα που έγραψε στον Εδουάρδο. Α, τον παππού. Αγαπητέ Εδουάρδε, το 70 τώρα, έτσι. I will be back as planned until then I drop a kiss on your lips. Παιχνιδιά, ρε γιαγιά. Επόμενο γράμμα. Παρίσι το 78. Να συγχωρέσει το γιο σου για τις λέξεις που χρησιμοποίησε. Ακριβά από τον άντρα της η μάνα μας, έστειλε γράμμα στην γιαγιά. Το 78 λέει το χρόνο που πέθανε ο παππούς. Ο παππούς πέθανε από στεναχώρια. Μπαμπάς και ο παππούς μαλώσανε. Γιατί όμως? Αρκετά από αυτά, ας συνεχίσουμε να ψαχουλεύουμε ξένα σιρτάρια. Α, κάμερα. Έλα ρε. Τι είναι από αυτές που ξεδιπλώνουνε. Unfold. Μπράβο. Τι θυμάμαι αυτές. Σαν Polaroid. Οκ. Δουλεύει λέει ακόμα. Η αλήθεια δεν θα πρέπει να δουλεύει με την υγρασία που θα έχει αυτό το σπίτι μέσα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά το παιχνίδι ουσιαστικά είναι flashback της παιδικής ηλικίας της μίμης, έτσι. Γιατί δεν κάθεσε κάτω, λέει, το ίνο είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας. Ωραία, τι θα φάμε? Ψωμάκι, βουτυράκι, βλέπω, μελάκι, sad, bitter. Αυτό είναι milk. Πώς θα πάρω milk? Θα το ρίξει το ρημάδι, τι θα γίνει? Περίπου. Ωραία. Αυτό το γάλα μυρίζει περίεργα, κατσικίσιο είναι. Alone, deep, fear. Fear δεν νομίζω. Alone, μωρέ. Δεν είναι με τις φίλες της. Λοιπόν, βάλε με like στο ψωμί. Μπορώ να έχω δημητριακά. Αγόρασε λέει αυτά, αλλά δεν είναι καλά για σένα. Άθλια υλικά μέσα λέει. Η μητέρα σου επέμενε λέει, είναι γεμάτο ζάχαρη με αλήθεια. Μπορεί να έχεις λίγο, αλλά όχι παραπάνω. Ήρθε η γιαγιά τώρα, η γριά, να μας αλλάξει συνήθειές μας τώρα, ρε. Μας τρελάνεις, βάλε κοκοπόψ εδώ. Λίγα όμως, ναι. Πες μου πότε, γιαγιά. Γιαγιά δεν έχει μείνει... Α, πρέπει να σταματήσω εγώ. Ρε, γιαγιά. Σταμάτησέ με, ρε, γιαγιά. Πόσο θα βάλω. Αύριο σταματήσω εγώ. Και μας τη λέει η γιαγιά. Σου είπα λέει ότι σου κάνουν κακό. Τι είναι, βάλει τα κλάματα η Μιμή. Είσαι καλά, λέει Μιμή. Είμαι καλά, λέει, δεν πεινάω. Εντάξει, τώρα δεν έκαναμε όλο αυτό για να πεις δεν πεινάω. Μια χαρά είσαι. Είναι λέει άδικο. Λέει, ξέρω ότι σου λείπουν οι γονείς σου και οι φίλοι σου, ναι. Ας πάμε έξω, λέει, ας κάνουμε κάτι. Λέει οι δυο μας. Τι λες, τα δυο ήθελα. Θα φας όλη αυτή τη μαλακία που έκανες στο τραπέζι. Λοιπόν, και μετά από αυτό το επιτυχημένο πρωινό, νομίζω ότι κάπου εδώ θα το σταματήσω το σημερινό το βίντεο. Αυτό είναι το Dordogne. Ακόμα ένα καταπληκτικό indie παιχνίδι που έχει βγάλει αυτή την ταινία χρονιά. Τα χειρότερα triple A και από τα καλύτερα, δεν τα από καλύτερα. Αλλά πριν να του δώσω πανέμορφο στυλάκι, πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραίο σχέδιο. Η ιστορία φαίνεται ενδιαφέρουσα, πώς εξελίσσεται αυτά, όπως έχουμε δει πολλές φορές αυτά τα adventure-άκια, point and click, πάρα πολύ όμορφο. Υπάρχει link κάτω στην περιγραφή που όποιος τον ενδιαφέρει μπορεί να πάει να το δει στο Steam. Αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 15 ευρώ, και αν θέλετε extra immersion μπορείτε να διαλέξετε κιόλας, εσείς τον παίξετε, να έχετε το original γαλλικό voice acting. Je ne sais quoi. Αυτό που σε quoi είναι ότι πατάς το like τώρα αν δεν το έχεις πατήσει τόση ώρα, αφήνεις ένα σχόλιο να μου πεις πώς σου φάνηκε κάτι τέτοιο. Και ακολουθάς τα κοινωνικά δίκτυα που είναι στην περιγραφή. Παντού γύρω μου έχουν εμφανιστεί διάφορα άλλα βίντεο. Πάτησε όταν σου έχει ξεφύγει κάτι. Πολύ πιθανό είναι άλλα αντίστοιχα όμορφα indie σαν τον Dordogne, με ξεκάθαρη ελληνική προφορά, έτσι λέγεται Dordogne. Αυτά από μένα για σήμερα, αντίο, και τα λέμε όταν τα ξαναπούμε.